Χρήστο Ιντζίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλησπέρα, μας, Χρήστο. Καλησπέρα. Στους Τριγκολόρε. Τι κάνεις, πώς Καλώς είσαι? Καλώς σας βρήκα. Καλά, δόξα τω Θεώ, να μόλις τελειώσω την προπόνηση και με πέτυχε στο αυτοκίνητο ακριβώς την ώρα. Τέλεια, ελπίζω να μην οδηγάς, να έχεις σταματήσεις στην άκρη. Βέβαια, έτσι, βέβαια. Ναι, μην αγχώνεστε, εννοείται. Πρώτα η ασφάλεια. Προπόνηση λοιπόν με τον Απόλλωνα Πόντου, εδώ και είσαι καμιά εβδομάδα, δύο εβδομάδες στην ομάδα. Γύρω στις 5 μέρες. Α, πέντε μέρες, ωραία. Πώς πήρες την απόφαση, γιατί διαβάζοντας και το βιογραφικό σου, η αλήθεια είναι ότι έχουμε σημειώσει και έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια πλην μιας παρένθεσης που αγωνίστηκες στην Καλαμάτα, από το 2017-18 αν δεν κάνω λάθος και μετά, κυρίως ήσουν σε ομάδες του εξωτερικού, όπως της South Melbourne στην Αυστραλία, της Παλάγκα στη Λιθουανία, της Μιερκούρια, καλά τη λέω, στη Ρουμανία, και της Καλάνταν στη Μαλαισία. Ναι. Τι απόφαση ήταν αυτή τώρα να ξαναγυρίσεις στην Ελλάδα και ιδίως στη Θεσσαλονίκη? Το πρωτάθλημα τελείωσε αυτό το Νοέμβριο, γιατί είναι ανάποδα εκεί, είναι όπως της Αυστραλίας, ξεκινάει, ξέρεις, Φεβρουάριο και τελειώνει Νοέμβριο, είναι ανάποδα. Το καλοκαίρι δεν είναι τέλειωσε το συμβολέο μου. Είχα μια σκέψη να γυρίσω πάλι προς Ασία. Δεν βρήκα αυτό που περίμενα. Ναι. Οπότε αποφάσισα να μείνω και στη Θεσσαλονίκη, επειδή είμαι και από εδώ. Βρίσκεται και η κόρη μου, μένει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οπότε τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι αποφάσισα να μείνω εδώ. Έχω μια καλή σχέση με τον προπονητή της ομάδος και έτσι τα βρήκαμε και αποφάσισα να μείνω. Η απόφασή σου να φύγεις πριν από χρόνια εκτός Ελλάδος είχε να κάνει με την κατάσταση τη γενική εδώ στο ποδόσφαιρο? Ήταν προσωπική σου απόφαση? Ήταν εύκολη απόφαση βασικά? Και δεν έφυγες σε μια χώρα δίπλα, έφυγες στην Αυστραλία. Προσωπικά ήταν εύκολη απόφαση, γιατί είναι έτσι ο χαρακτήρας μου, οπότε δεν με πειράζει να είμαι μακριά. Ήταν από θέμα ότι ήταν η χρονιά που δεν ανεβήκαμε με τον Άρη. Ναι. Μαύρη σελίδα για τον Άρη τότε. Και αποφάσισα να πάω έξω. Καλό μου έκανε. Ναι, δεν το μετάνιωσες? Το αποτελέσματος. Δεν το μετάνιωσα, όχι. Και με τα πράγματα, με φίλους που έχω και μιλάω εδώ πέρα, τα πράγματα είναι σε κάποιες ομάδες καλά, δόξα Θεώ, σε κάποιες άλλες όχι τόσο. Υπάρχουν και ομάδες που είναι χάλια. Έτσι. Δεν το συζητάω. Όμως θεωρώ το ότι το εξωτερικό, όπως πολλοί θα το λένε, θα είναι πολύ καλύτερα για κάποιον. Και από πολλά θέματα, από θέματα γηπέδων, μισθοδοσίας, πολλά. Γενικά λοιπόν των συνθήκων που βλέπει ένας ποδοσφαιριστής και είναι η καθημερινότητά του, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η δύο-ωρη προπόνηση την ημέρα ή ο αγώνας, είναι και ο τρόπος ζωής, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν από αυτό που μας είπε μόλις ο Χρήστος. Και Χρήστο μου, σε ευχαριστώ που αναφέρθηκες και σε αυτό το κομμάτι, γιατί πολύ σωστά δεν είναι μόνο το τι βιώνεις 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο. Να σε ρωτήσω, μιας και υπήρξες ποδοσφαιριστής και πολύ σπουδαίων ομάδων εδώ της πόλης και του ΠΑΟΚ και του Άρη, αλλά και άλλων ομάδων εδώ στη χώρα, αλλά έχεις υπάρξει και ποδοσφαιριστής στο εξωτερικό, στο κομμάτι το εξωγηπεδικό θα ήθελες να μας πεις ποιες διαφορές εντοπίζεις, που νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες για τους τελείως λάθος λόγους είναι το σημαντικότερο? Παιδιά, θα σας πω κάτι, δεν εστιάζουμε στο σοβαρό που είναι ποδόσφαιρο που παίζει κάθε ομάδα και εστιάζουμε στο να μαλώσουμε π.χ. οπαδοί μιας ομάδας της άλλης για κάτι ανούσιο ουσιαστικά, έτσι, χάνονται ζωές. Εννοείται ότι υπήρχαν και στο εξωτερικό παλαιότερα που γνωρίζουμε. Στις χώρες που έχω μείνει και έχω παίξει δεν υπάρχει τόσο φανατισμός, ξεκάθαρα. Αγαπάνε το ποδόσφαιρο, ναι, είναι πάρα πολύ, αλλά τόσος φανατισμός και ουσιαστικά δίχως κέρδος, να σου το πω έτσι, γιατί για ποιο λόγο να βρεθούν 5 άτομα της μιας ομάδας που φοράνε κίτρινα, εν πάση περιπτώσει, και 5 άτομα της άλλης ομάδας που φοράνε μαύρα και να σκοτωθούν στο ξύλο χωρίς κέρδος, χαλάνε τις ζωές τους για ποιο πράγμα?
Θεωρείς ότι λοιπόν το ποδόσφαιρο, αυτό που ακούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, είναι όντως έτσι στο εξωτερικό, θεωρούν την, το ποδόσφαιρο γιορτή, όντως? Θα σου πω, στην Ρουμανία είναι πολύ ισχυρά τα πράγματα, όπως εδώ οι μικρομεσαίες ομάδες, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοί οι φανατισμοί. Στην Ασία, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, αγαπάνε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο που ομάδες της μέσης, που δεν πάνε για πρωτάθλημα κλπ, μαζεύουν στο γήπεδο 10 και 15.000 κόσμο, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εδώ πέρα σκοτωνόμαστε. Και δεν είναι τώρα. Είναι πολλά χρόνια αυτό το πρόβλημα. Που ξεκινάει από αλλού, εννοείται, έτσι. Και πηγαίνει μετά και στο γήπεδο, πηγαίνει και στην κοινωνία μας. Χρήστο, για να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Μου Αριανός παρέας εδώ πέρα. Ναι. Εγώ μπλέξω με δύο παοξίδες. Λοιπόν, καταρχήν, αν θυμάμαι καλά, είχε σκοράρει με τον Άρη ένα γκολ. Αν το θυμάμαι καλά, έτσι. Το θυμάμαι λάθος. Ενάντια. Με? Όχι, δεν θυμάμαι. Ήταν η χρονιά που έπεσε ο Άρης πριν χρόνια, που ήμουν στο Λεβαδιακό. Α, ανάποδα το θυμάμαι. Έτσι σε βόλευε. Ανάποδα το θυμόμαι. Τέλος πάντων, μια που ακούμε, ξέρεις, έτσι για να εντάξει όλα αυτά. Για τους σκοτωμούς αυτά, εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος με έτσι λίγο μυαλό που να πει κάτι διαφορετικό. Μια που έπαιξες όμως επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Αυστραλία, και εμείς ακούμε, ρε παιδί μου, και μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχε και παίκτης του Άρη, έτσι, που είναι και βασικός στην εθνική Αυστραλία, έτσι, ο Τζέιμς Τζέκο, τώρα που πήρε μεταγραφή. Το επίπεδο, μπορείς να πεις, ας πούμε, γιατί ακόμα λογικά και χρήματα πέφτουν εκεί πέρα. Ένα απτυσσόμενο πρωτάθλημα. Το επίπεδο μπορείς να το. Το πρωτάθλημα. Ποδοσφαιρικά, μιλάω. Ναι. Ποδοσφαιρικά. Το επίπεδο είναι, ας πούμε, καλύτερο από το δικό μας του πρωταθλήματος? Χειρότερο, πάνω κάτω, όχι, το ίδιο? Το επίπεδο δεν είναι το ίδιο. Π.χ. καμία ομάδα δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή. Είναι ένα παράδειγμα. Οικονομικά ποιοτικά. Ποιοτικά και αγωνιστικά. Δηλαδή αν παίξει πρωταθλήτρια Ελλάδος με την πρωταθλήτρια Αυστραλίας, θα κερδίσει άνετα η πρωταθλήτρια Ελλάδος, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορεί να γίνει, κάνει, το ξέρεις πολύ καλά. Αλλά βάσει ποιότητας, ναι, είναι μεγάλες διαφορές. Μεγάλη διαφορά. Εντάξει, ναι, είναι... επειδή δεν είναι ένα ματς, επειδή μου, αν μπορούσαμε να βάλουμε τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΚ και τον Άρη στο πρωτάθλημα. Οι ομάδες της Αυστραλίας έχουν το δικαίωμα να έχουν 5 ξένους. Οι δικές μας εδώ οι ομάδες δεν έχουν τέτοιο περιθώριο. Ναι. Οπότε μπορείς να υπολογίσεις τη διαφορά ποιότητας. Σωστό αυτό. Υπάρχει το κοινοτικό πλαίσιο εδώ πέρα που επιτρέπει όσους. Μπράβο, ακριβώς. Δεν το διευκρινίσαμε. Έχεις βάλει όντως γκολ με τον Άρη, με τη φανέλα του Άρη? Κατά εννοείς. Υπέρ. Φορώντας τη φανέλα του Άρη, εκτός αν έβαλες αυτόν τον γκολ, δεν θυμάμαι. Όχι, έτσι. Αφού σας είπε ο άνθρωπος, όχι. Α, δεν έχεις βάλει. Μάλιστα. Έχω βάλει 3-4 στη χρονιά που ήταν η ομάδα στη Β'. 3 νομίζω. Μπράβο. Ωραία. Τι θυμάσαι από εκείνη τη χρονιά? Καταρχήν είχες προπονητή Νίκο Αναστόπουλο. Νίκο Αναστόπουλο, και τις δύο χρονιές. Η αδυναμία σου, και μετά πήγες και στην Καλαμάτα με Αναστόπουλο και Πλατανιά με Αναστόπουλο. Δεν ήταν στην Καλαμάτα ο Αναστόπουλος. Τώρα έχει πάει όμως στον Πλατανιά. Στον Πλατανιά, καλά θυμάμαι. Μάλιστα. Τι σου έχει μείνει από εκείνη τη χρονιά, πώς την έζησες ποδοσφαιρικά? Έχει μείνει πικρία, γιατί... η Λαμία του έχει μείνει. Το έχει μείνει η Λαμία, εντάξει. Αυτό, ναι, πικρία, γιατί το ρόστερ της ομάδας μας ήταν εξαιρετικό. Όντως. Δηλαδή ήταν δύο φορές καλύτερο και από τους Λαμίας και του Απόλλωνος Μήνης που τότε είχε ανέβει. Και δεν βγήκαμε. Απλά. Αυτό είναι το ουσιαστικό, απλά. Δεν ήταν. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο, πηγαίνοντας πάλι στην προηγούμενη κουβέντα μας, Χρήστο μου, όντως έχεις υπάρξει ποδοσφαιριστής των δύο πολύ μεγάλων ομάδων εδώ της Θεσσαλονίκης, και θα ήθελα πραγματικά για λίγο να μπω μέσα στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχει φορέσει και τη φανέλα του Άρη. Δεν θεωρώ ότι κάποιος που έχει έτσι κοινό νου, όλα αυτά τα βλέπει και μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού του να λέει μπράβο στους οπαδούς μας ή στους φιλάθλους μας. Όταν είστε μεταξύ σας οι ποδοσφαιριστές, τι συζητάτε πάνω σε αυτό το κομμάτι? Το φοβάστε? Να σου πω, δεν νομίζω να υπάρχει νοήμων άνθρωπος, έτσι, γιατί θεωρώ ότι το 95% των ποδοσφαιριστών είναι νοήμων άνθρωποι. Να του αρέσει να βλέπει ή να μαλώνουν ή να σκοτώνται, δεν το συζητάω.
υπάρχει, παιδί μου, τόσο φανατισμός. Εννοείται το να δεις μια γεμάτη τούμπα ή ένα γεμάτο χαριλάου. Δεν το συζητάω. Είναι εξαιρετικό, τρομερό. Αλλά το να δεις να κανονίζουν μετά, ξέρω εγώ, άτομα να χτυπηθούν για τις ομάδες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ας το πω απλά, δεν. Εμένα, αν μου επιτρέπεις, σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι όπως τους περιέγραψες, ότι φεύγουν από το γήπεδο και πάνε να χτυπηθούν ή να σκοτωθούν, δεν μπορεί να ονομαστούν ούτε φίλαθλοι ούτε καν οπαδοί. Εννοείται, φυσικά και όχι. Υπήρχε... Φυσικά και όχι. Έχουν άλλα προβλήματα, θεωρώ, στο κεφάλι τους. Ξέρω εγώ, οικογενειακά, τι προβλήματα έχουν και προσπαθούν να τα βγάλουν εκεί. Δεν νομίζω ότι κάποιος φυσιολογικός άνθρωπος θα το έκανε αυτό. Υπήρχε ποτέ κάποιος ξένος συμπαίχτης σου ή προπονητής σου που να σε ρώτησε γιατί γίνεται όλο αυτό εδώ στην Ελλάδα? Είχε κάποιος, δηλαδή, είδες κάποιον φοβισμένο, τρομαγμένο, απορριμμένο με όλο αυτό που γινόταν και γίνεται στην Ελλάδα? Υπήρχαν, είχε τύχει να με κάποια σκηνικά, αλλά καλά, εννοείται ότι δεν θα ήθελα να πω έτσι, γιατί έχει χρόνια. Ναι. Αλλά ξέρεις ότι σε άσχημες καταστάσεις, τύχει μετά από μία-δύο ήττες, ο κόσμος πηγαίνει και, πηγαίνει και στην προπόνηση και λοιπά, όπως το ακούτε και το έχω βιώσει κι εγώ. Οι ξένοι δεν το έχουν πολύ σε διέλευση, είναι διαφορετικό γιατί το περιμένουν. Κάποιος ξένος όμως κομπλάρι. Το φαίνεται πολύ παράξενο. Ναι. Τάξη, όλα με τη ζωή είναι. Κάποιος πρέπει να τους τα πει. Έτσι. Απόλλων Πόντου, λοιπόν, πλέον. Στόχοι της ομάδας, στόχοι προσωπική σου με την ομάδα και μετά θα σε πάω λίγο σε πάω Κάρι. Πώς βλέπεις τις δύο ομάδες εδώ της πόλης μας. Στόχοι της ομάδας και τον Ηρακλή, εννοείται. Η ομάδα θέλει να σωθεί στην κατηγορία. Ναι. Δεν το συζητάμε. Προσπαθεί και γιατί με τον κύριο Καλαϊτήριο μιλάω και προτού έρθω και τώρα, να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά που έχει ξεκινήσει και τα έχει βάλει, και να σώσουν την κατηγορία για την ερχόμενη χρονιά. Δεν γνωρίζω το πλάνο. Ξέρω ότι μέχρι το τέλος της περίοδου του πρωταθλήματος είναι. Ο στόχος είναι να σωθεί η ομάδα. Ο προσωπικός μου στόχος είναι να παίξω τα παιχνίδια, να κατηθώσω μια καλή φόρμα και το καλοκαίρι, επειδή είναι μεγάλη μεταγραφική περίοδος, βλέπουμε. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, στόχος στο εξωτερικό πάλι, ναι, Χρήστο, είναι έτσι? Γιατί... Ξέρεις τι, ναι, θεωρώ ότι αν είναι κάτι υγιές, ναι, να μείνεις, οκ. Okay. Κάτι στο φλου, γιατί το ποδόσφαιρό μας είναι στο φλου. Γιατί δεν μιλάω για την αλφα εθνική, μιλάω για τη β' εθνική. Ναι. Αργούν να το αρχίσουν. Το σταματάνε δίχως λόγου. Τώρα, 4 χρόνια που ήμουν έξω, έπαιρνα και διάβαζα, γιατί έχω φίλους. Ξεκινούσαν το πρωτάθλημα το Νοέμβριο. Μετά, άλλες δύο εβδομάδες, σταματούσαν. Δηλαδή, δίχως λόγο, δεν υπάρχει λόγος. Ενώ όλα τα πρωταθλήματα παίζανε. Στην Ελλάδα περιμένουν επικυρώσεις και λοιπά και λοιπά. Επιταγές και τα τηλεοπτικά και εκείνο και τ' άλλο. Αυτή ήταν η επόμενη με ερώτηση. Όσο ήσουν στο εξωτερικό, παρακολουθούσες ελληνικό ποδόσφαιρο ή έβλεπες κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια? Εννοείται, σίγουρα θα διάβαζες τα νέα, ρε παιδί μου, αλλά έβλεπες κιόλας αγώνες ελληνικών ομάδων, είτε για το ελληνικό πρωτάθλημα είτε για ευρωπαϊκές διοργανώσεις? Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα έβλεπα και του Ολυμπιακού, ας πούμε, και του ΠΑΟΚ, και ελληνικό πρωτάθλημα έβλεπα, ας πούμε, τα τέρμπι και όλα, καθόμουν να τα δω. Ναι. Τώρα ψήμικα παιχνίδια, όχι, δεν τύχαινε. Φέτος ΠΑΟΚ, Κάρι, πώς τους βλέπεις, για να πάμε λίγο και στο σήμερα? Ας πω για τον Άρη πρώτα, που... Βεβαίως. Με τους παίχτες που έχει, θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλούς προσφυγιστές. Βάση μονάδων, έτσι. Ναι. Έχει ένα πρόβλημα τώρα, από ό,τι διάβασα, γιατί μου αρέσει να κάνω να διαβάζω και αρχικά κλπ. Είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα, αν και έχει φέρει έναν center forward από την Premier League. Δεν του βγήκε τώρα ο άνθρωπος, δεν μπορώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα από τη στιγμή που ήρθε ο κ. Αμήνης και κυνηγάει το πρωτάθλημα. Ομάδες που κάνουν πρωτοαθλητισμό
Έχουν σκαμπανεβάσματα εννοείται, όπως και ο Ολυμπιακός είχε κάποια μάτια που μπορούσε να σκοράρει. Θεωρώ ότι ο Κουτσά στραβά θα το βρει τον δρόμο του και θα είναι κοντά, πολύ κοντά στον Ολυμπιακό μέχρι τέλος. Ο Άρης, λόγω του ρόστερ, θα ήθελα να τον δω εννοείται στα play-off. Και ελπίζω τουλάχιστον να το δω, γιατί είναι διαφορετικό να είναι μια μεσαία ομάδα στα play-off και είναι διαφορετικό να δεις δύο μάτς Ολυμπιακός Άρης, ΠΑΟΚ Άρης, έτσι, άλλη δυναμικότητας. Νιώθω ότι ενώ πέρασες μια πικρή χρονιά στον Άρη, νιώθω ότι πέρασες καλά φορώντας τη φανέλα του Άρη. Αυτό εισπράττω όση ώρα μιλάς. Να πω, δεν γίνεται να είσαι σε μεγάλη ομάδα και να πεις να έχω πέρασει καλά ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, έτσι. Γιατί και είχαμε και καλά παιχνίδια, δηλαδή είχαμε και το κύπελλο με τον Ολυμπιακό που ήταν σε ένα γεμάτο το γήπεδο. Αυτό τα πικρά ήταν άλλα πράγματα, το ότι δεν ανεβήκαμε, γιατί θα ήταν τελείως διαφορετικό αν η ομάδα ανέβαινε ένα χρόνο πριν και για τους ποδοσφαιριστές που ήταν τότε στην ομάδα και για μένα προσωπικά τον ίδιο και για τον Καρπίδη σαν πρόεδρο. Είναι άλλο να είσαι στην Αλφαθή και άλλο να παίζεις ένα έξτρα ακόμα χρόνο με έξοδα κλπ. Που η Β' Εθνική δεν έχει τα ίδια έσοδα από ό,τι έχει η Α, τηλεοπτικά κλπ. Αλλά δεν έχω πικρία όσο πάει να πει το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ναι. Χρήστο μου, επειδή οδεύουμε έτσι και προς το τέλος του ημιώρου και προς την ολοκλήρωση αυτής της ωραίας κουβέντας που έχουμε μαζί σου, από το στόμα ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ενός ανθρώπου που πέρασε από τις δύο ομάδες της πόλης μας, που δυστυχώς, θα επαναλάβω, εμπλέκονται για τους λάθος λόγους σε έξω ποδοσφαιρικά γεγονότα, θα ήθελα και τα παιδιά που μας ακούνε, νεαρότερης ηλικίας, αλλά και οι μεγαλύτεροι, γενικά όλοι οι ακροτές του Λίμπερο, να ακούσουν μια κουβέντα από έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή που έχει βιώσει και τις δύο ομάδες. Θα ήθελα το δικό σου μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, της Καλαμαριάς, του Ολυμπιακού, όλοι δεν έχουν να χωρίσουν κάτι. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να πάνε να χαρούν το παιχνίδι, να κερδίσει, δεν κερδίσει πάντα το καλύτερο, αλλά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Και να σου πω και κάτι στο κάτω-κάτω. Στο τέλος, δεν πληρώνονται τα παιδιά από τις ομάδες της φύλαξης. Ουσιαστικά το μήνυμα είναι ότι δεν είναι έμιστη η φύλαξη. Οπότε γιατί να σκοτώνονται και να πληρώνονταν. Δεν λογίζεται, δεν μπορείς να βάλεις το ίδιο καζάνι τη ζωή ενός ανθρώπου με χρήματα. Οπότε το θεωρώ πολύ λάθος όλο αυτό και όλο αυτό το έχει κάνει η κοινωνία μας, έτσι. Μπορεί η παιδεία, μπορούν χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι σωστό. Χρήστο, όταν μιλήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω Παρασκευή, Σάββατο, για να συνεννοηθούμε για να βγεις στην εκπομπή μας, δεν είχε γίνει το τραγικό περιστατικό που έγινε προχτές το βράδυ. Και όταν έγινε και σκεφτόμουν αν πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα και αυτή τη συζήτηση μέσα σε αυτό το κλίμα, η απόφασή μας ήταν να την κάνουμε αυτή την κουβέντα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, γιατί ακριβώς ο λόγος του, επειδή έχεις φορέσει και τη φανέλα και του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Απόλλωνα από του τώρα, νομίζω ότι ήσουν ένας από τους ιδανικότερους ανθρώπους που θέλαμε να ακούσουμε σήμερα στον αέρα να μας λέει αυτό που είπες πριν από λίγο. Και πραγματικά σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Πολύ. Έτσι. Σε ευχαριστούμε. Χριστάρα, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Καλά. Να είσαι υγιής και εσύ υγεία. Και όλοι οι συνάδελφοί σου. Και να υγεία έχουμε να καθαρό έχει μυαλό. Όλος ο κόσμος. Είναι το σημαντικότερο. Έτσι. Και καθαρό μυαλό αυτό που είπατε ακριβώς. Να είσαι καλά, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Χριστάρα, γεια σου. Καλό μεσημέρι.